χαρά διαδέχτηκε την απογοήτευση για τους μαθητές της πρώτης τάξης του δεύτερου γενικού λυκείου Ηρακλείου, καθώς στη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Ρώμη έπεσαν θύματα κλοπής. Άγνωστοι διέριξαν τα λεωφορεία, αρπάζοντας τις τσάντες τους μαζί με χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και ταυτότητες. Η σχολική εκδρομή βγήκε ξινή για αρκετούς από τους 80 συνολικά μαθητές που βρέθηκαν στη Ρώμη μετά από πρόσκληση της Ομογένειας. Για τη δυσάρεστη αυτή εμπειρία μίλησε πατέρας μαθητή, όπως και ο διευθυντής του σχολείου. Τη Δευτέρα το βράδυ με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι γυρνώντας από το μολ που είχαν πάει, τέλος πάντων για να φάνε, διαπιστώσαν ότι είχε γίνει η παραβίαση στις πόρτες των λεωφορείων. Είχαν μπει κάποιοι επιτίδιοι μέσα, μαζέψανε όσες τάντες βρήκανε και φύγανε. Μου είπε ότι δυστυχώς ο καθηγητής είχε μαζέψει όλες τις ταυτότητες των παιδιών για να μην, κάποιο παιδί χάσει ταυτότητα, να τις έχει μαζί του σε περίπτωση που χρειαστεί να τις επιδείξουν. Είχαν πάρει και αυτή την τσάντα. Τι πήραν στο γιο σας? Ρούχα που είχε μέσα στη τσάντα, 200 ευρώ είχε μέσα στην τσάντα. Κλαπήκανε προσωπικά αντικείμενα από σακίδια και τέτοια. Από ό,τι μου είπανε, μάλιστα και το GPS του ένα του οδηγού και του άλλου καταστράφηκε. Συνολικά, από ό,τι μου λένε οι συνοδοί, αυτά που σας λέω είναι προφορικές ενημερώσεις από τον αρχηγό της εκδρομής. Χάσανε και κάποια λεφτά. 4-5 παιδιά, έτσι γύρω στα 1.000-1.200 ευρώ. Η διάρρηξη σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα και ενώ οι μαθητές με τους συνοδούς τους βρίσκονταν σε εστιατόριο της Ρώμης. Επιστρέφοντας, είδαν τα λεωφορεία παραβιασμένα και τις σάντες τους άφαντες, ενώ η ανησυχία τους ήταν μεγαλύτερη, καθώς εξαφανίστηκαν και οι ταυτότητές τους. Για το θέμα των ταυτοτήτων, που λύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, πάντα έχουμε και τις φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των παιδιών. Οι συνάδελφοι εννοείται ότι είχαν πει να βοηθήσουν τα παιδιά όσα θέλουν. Εννοείται, έχει κρατήσει και λεφτά το σχολείο μαζί του. Αυτά τα έχουμε προβλέψει όλα. Τα περισσότερα παιδιά όμως δεν είχαν χρηματικές απώλειες γιατί έχουν κάρτες. Το ζήσαν κι αυτό, μακάρι να μην το ζήσει κανείς άλλος. Αλλά ας προσέξουν γιατί γίνονται αυτές οι κλοπές. Είχαν βάλει προφανώς το μάτι το λεωφορείο. Το λεωφορείο έφτασε την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το βράδυ έγινε η κλοπή. Δεν μπορεί να ήταν τυχαίο. Με θορυβήθηκα λόγω του ότι έχασε την αστυνομική ταυτότητα. Τα παιδιά τους πήραν ό,τι τους πήρανε, το έδανε και σε μια εμπειρία ότι άσχημη βέβαια. Δυστυχώς όμως έπεσαν θύματα κλοπής σε ξένη χώρα, στη Ρώμη. Είναι αυτονόητο για μας το χρέος της πολιτείας να καλύψει τα έξοδα των παιδιών, διότι γύρισαν στα λεωφορεία, δεν βρήκαν τα σακίδια τους. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να συνεννοηθεί με την πρεσβεία και να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών που είναι αναγκαστικά σε κατάσταση άγχους και σε μια περίοδο κρίσης και φτώχειας δεν μπορούν να επιβαρυνθούν με περαιτέρω έξοδα οι γονείς. Συμπαραστεκόμαστε και στους γονείς. Η ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνοδοί είχαν φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων. Η περιπέτεια έλαβε τέλος, με την εκδρομή να συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν στο Ηράκλειο το Σάββατο. Υπάρχει βεβαίως η αρνητική εμπειρία του σοκ της πρώτης φοράς. Πώς να το κάνουμε, όταν είσαι στο εξωτερικό και σε κλέβουν ταυτότητα και το ένα και το άλλο, εντάξει.